Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, με τα καταστήματα να είναι σήμερα ανοιχτά στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η κίνηση. Σύνδεση με τον Πειραιά και τη Χρύσα Μπάτου. Χρύσα. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα. Σήμερα βρισκόμαστε στον κεντρικό πεζόδρομο του Πειραιά, όπου η κίνηση τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική. Με καλούς ιονούς, με καλό καιρό. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι απολαμβάνουν την κυριακάτικη βόλτα, τους κάνουν και τα πρώτα ψώνια. Άλλοι κοιτάζουν τις βιτρίνες, βλέπουν τις τιμές, κάνουν μια έρευνα αγοράς. Ωστόσο, φεύγουν με άδεια χέρια. Άλλωστε, όπως μας λένε, ξοδεύουν, δαπανούν πολύ λιγότερα, καθώς έχουν να καλύψουν τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και τις ανατιμήσεις στα προϊόντα που φτάνουν ακόμη και το 40%. Ανατιμήσεις λοιπόν σε βασικά προϊόντα 40% πάνω, εκπτώσεις 40 με 50% κάτω βρίσκουν αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές σε ένδυση και υπόδηση. Όπως μας λένε οι επιχειρηματίες, ποντάρουν σε αυτές τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ωστόσο κρατάν και μικρό καλάθι, καθώς οι 15 αυτές μέρες δεν αρκούν για να φέρουν την άνοιξη μετά από τον χαμένο πασχαλινό τζίρο. Τηρούν λοιπόν, Μάρκο, στάση αναμονής πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Τα καταστήματα, να υπενθυμίσουμε ότι θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ για την είσοδο στα μαγαζιά είναι ακόμη απαραίτητη η χρήση της προστατευτικής μάσκας. Σε ευχαριστούμε, Χρύσα. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, επιδίδονται σε σαφάρι αναζήτησης προσφορών και καλύτερων τιμών. Οι καταναλωτές που έχουν γονατίσει από το τσουνάμι ανατιμήσεων παντού, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στους πάγκους των λαϊκών αγορών, η ακρίβεια είναι πέρα από αισθητή.